Νότα, δεν μπορούμε, δεν σηκώνει διακοπές, δεν σηκώνει τίποτα. Κάτια μου, καλό σου μεσημέρι. Χαιρετώ, Ιάκωβε, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, και εγώ πρέπει να φτάσω για να έχει την συμπαράσταση μου εδώ στους συναδέλφους, τους φίλους μου και την οικογένεια μου. Το να βλέπεις έτσι από την τηλεοράση και να αγωνιάζει τους ανθρώπους σου, δεν μπορώ να φανταστώ τι ένιωθε και η γυναίκα του μέσα τώρα, βλέποντας εκεί να δέχεται επίθεση, ώστε να είμαστε σε πόλεμο. Μιλάμε για απαράδεκτη κατάσταση. Βεβαίως ήταν. Χθες απλά ξεχύλισε το καζάνι που έβραζε, εγώ βράζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και με ευθύνη δική μας, διότι ξέρεις, αυτό που έγινε χθες δεν πρέπει ούτε να μας σημώσει, ούτε ήταν εκφοβισμός. Παραπάνω να μας πεισμώσει για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Και σωστά η δουλειά μας είναι στα πλαίσια της διαφάνειας να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Αυτό που συνέβη και χθες, γιατί είδαμε χιλιάδες κόσμους στους δρόμους, ο καθένας για το δικό του λόγο βγήκε να διαμαστρηθεί. Να θυμίσω, Ιάκωβε, ότι αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν χθες εκεί ήταν αυτοί που φώναζαν να μην κάνουμε rapid test, γιατί είναι παρέμβαση στο σώμα μας, αν θυμάσαι. Είναι ήδη τώρα που φωνάζουν να γίνονται δωρεάν να συνεχίσουν αυτά τα rapid test. Είναι εξελικτική αυτή η διαδικασία. Και πρέπει να καταλάβουμε κάτι όλοι. Επειδή άκουσα από το πρωί μηδενική ανοχή και ο πρόεδρος και η αστυνομία, θα δούμε τα λάθη μας. Και ακόμα και να σου πω και να έχουμε σε κάθε σταθμό αστυνόμευση. Μετά θα φύγουμε, θα πάμε και στο σπίτι μας. Και ζούμε χρόνια με το να κοιτάμε πίσω μας ή κάτω από αυτοκίνητο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα όμως είναι, υπάρχει κάτι που λέγεται και είναι αλήθεια, ότι η λύθη είναι αίτη. Το θέμα μας όμως είναι ένα άλλο. Σε ποιο γήπεδο παίζουν αυτοί οι λύθοι. Και είναι δουλειά δική μας, αυτοί που παρακολουθούν τις κερκίδες αυτού του γήπεδου, να τους μεταφέρουμε στο γήπεδο της λογικής. Απαντώντας σε κάθε συνωμοσιολογικό που ακούγεται, το είχαμε και εμείς προχθές, Ιάκωβε, και θα το πω στον αέρα, δεν πειράζει. Το σοκ που υπέστης και εσύ διαβάζοντας όλα αυτά τα μηνύματα που παίρναμε όταν φιλοξενούσαμε μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής για αυτό το θέμα με τα εμβόλια, την πανδημία κλπ. Τα όσα μας έλεγαν και τα όσα ρωτούσαν. Και εμείς πολύ ήρεμα και έχοντας αυτή την αποστολή, ρωτούσαμε τα πάντα. Ακόμα και αν θα λήξουν τα εμβόλια και μας τα πασάρουν και όλα αυτά. Τερατογενέσεις τα πάντα. Απαντάμε. Πρέπει να απαντάμε σε αυτά τα πράγματα, διότι υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται πραγματικά. Και τι απέτυχε και η κυβέρνηση και η Επιστημονική Επιτροπή και όλοι από νωρί να το δουν. Το λέγαμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την ψυχολογική κατάσταση του κόσμου που είναι κουρασμένος. Αυτή είναι μια εξέλιξη. Αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι ανάμεσα σε όλο αυτό το πλήθος. Και αύριο θα διαμαρτυρηθούν και θα σπάσουν πράγματα για κάποιον άλλο λόγο. Δεν είναι αυτό το θέμα τους. Θα είναι κάτι άλλο. Θα είναι οι κεραίες του 5G, θα είναι όλα τα βλέπουμε. Γι' αυτό λέω και επαναλαμβάνω, πρέπει να βγάλουμε από το γήπεδο των ηλικίων τους ανθρώπους που παρακολουθούν από την κερκίδα και να τους φέρουμε στο γήπεδο της λογικής, και είναι και δουλειά δική μας. Δουλειά δική μας δεν είναι να λέμε τον κόσμο να εμβολιαστεί, ούτε γιατροί είμαστε ούτε επιστήμονες. Δουλειά δική μας όμως είναι να τους θέσουμε, να βάλουμε κάτω τους επιστήμονες και να ρωτάμε και αυτά που φοβάται ο κόσμος και όλα, και να παίρνουμε απαντήσεις επιστημονικές. Για κάθε τι υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Και πρέπει να σου πω κάτι, όσο ευχηρίζονταν τα γεγονότα αυτά στο Προεδρικό, πριν πάνε στους συναδέλφους μας, με έπαιρνε μια γυναίκα που πατέρας της είχε χθες το βράδυ αυτοκινητικό δυστύχημα. Τον άφησαν τον άνθρωπο να πάει στο σπίτι και σήμερα και χθες έπαιρνε τηλέφωνο ασθενοφόρο να τον πάει, διότι δεν ήταν καλά ο άνθρωπος. Έκανε μετό, είχε πυρετό, δεν στεκόταν στα πόδια του και δεν είχε ασθενοφόρο. Της έλεγα ότι και να το φέρουμε δεν έχει χώρο. Δεν έχουν χώρο τα νοσοκομεία. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Ναι. Για μια μερίδα ηλίθιων ανθρώπων που παρακινούν και άλλους να έχουμε αυτή την κατάληξη. Πρέπει όλοι να πούμε φτάνει πια. Αλλά πάντα στα πλαίσια της εκλογής και του ορθολογισμού. Δεν πρέπει να πέσει κανείς στο επίπεδο τους, απλά πρέπει να απομονωθούν. Οι πολλοί δεν είναι τραμπούκοι, ανεγκέφαλοι. Φυσικά απλά πρέπει και να απομονωθούν αυτοί. Ναι. Και αυτή η μηδενική ανοχή θα τη δούμε πόσο θα φανεί. Ναι. Στην πράξη, μέχρι εύχομαι να μην υπάρξει επόμενη φορά. Κρίνω όμως ότι πρέπει να παρέμβω, διότι είναι απαράδεκτα τα όσα συμβαίνουν και η δική μας ευθύνη ακριβώς είναι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε λεφτά παίρνουμε, άγομαι, μας έχουν κατηγορήσει, πλουτίζουμε από τα εμβόλια και καλά, τα ακούμε. Είναι απίστευτα αυτά που ζούμε και βιώνουμε. Φτάνει πια. Τα ακούμε, Βερεσέ, εδώ και χρόνια, Κάτια. Τα όρια και πολιτισμένα να πάρουμε τους ανθρώπους που φοβούνται, να τους φέρουμε κοντά στη λογική, να απαντήσουμε στον προβληματισμό τους και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, απομονώνοντας αυτά τα μοιάσματα της κοινωνίας. Κάτια μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ και επανερχόμαστε στον Γιώργο Φράγκο, τον πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών. Κύριε Φράγκο, ελπίζω να σας ακούμε καλύτερα τώρα. Ναι, και εγώ ελπίζω.